Να εξαφανίσει από τους δρόμους του Παρισιού τα αυτοκίνητα που κινούνται με ντίζελ, σχεδιάζει η δήμαρχος της πόλης. Αυτό είναι ένα από τα μέτρα που προτείνει η Άννη Νταλγκό στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Όμως διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη. Είμαι κατά του ντίζελ επειδή ρυπαίνει και δεν κάνει οικονομία. Δεν συμφωνώ γιατί είναι πολύ ακριβό να αλλάξει κανείς αυτοκίνητο. Η Άννη Νταλγκό γνωρίζει πως υπάρχουν δυσκολίες, όμως δεν εγκαταλείπει τα σχέδιά της. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι όλες οι φορολογικές πολιτικές έχουν ενθαρρύνει τον ντίζελ αυτά τα τελευταία χρόνια. Οπότε στη Γαλλία είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, αφού πάνω από το 60% των αυτοκινήτων χρησιμοποιούν ντίζελ. Οι προτάσεις της Δημάρχου θα συζητηθούν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 54% τάσεται υπέρ της απαγόρευσης διζελοκίνητων αυτοκινήτων έως το 2020.